Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, διότι τα ενεργειακά και τα καύσιμα παραμένουν, κατά την ταπεινή μας γνώμη, στην κορυφή της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Μας που λένε, ναι. Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα με τα ενεργειακά. Θέλω να μας πείτε πώς μετά την παρέμβασή σας εξελίσσεται η αγορά του ρεύματος, αν μπορείτε να εκτιμήσετε πώς θα κινηθεί αυτό τους επόμενους μήνες, και έχω και μια απορία, τα λέω όλα μαζί για να τα απαντήσετε συνολικά. Αυτά τα υπερκέρδη των εταιριών που παράγουν ρεύμα, τα οποία φορολογούνται με το ειδικό τέλος κατά 90%, ακούσαμε ότι το πόρισμα της ΡΑΕ φτάνει έως το Μάρτιο. Η απορία μας είναι από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο που θα μπει το νέο αυτό σχέδιο, τι θα γίνει. Και πόσα λεφτά, εν πάση περιπτώσει, θα εισπράξει το ελληνικό δημόσιο, γιατί ακόμα έχουμε ακούσει διάφορα νούμερα. Θα υπάρχει νέο πόρισμα, το οποίο θα αφορά το τρίμηνο το οποίο διανύουμε αυτό το διάστημα. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το τρίμηνο, ώστε και αυτά τα χρήματα, εφόσον υπάρχουν, τα υπερέσοδα να ανακτηθούν. Άρα αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο θα είναι τότε το επόμενο πόρισμα. Το επόμενο θα είναι, επειδή αυτό αφορά, αυτό το οποίο παρέδωσε η ΡΑΕ αφορά μέχρι και τέλος Μαρτίου, το επόμενο θα είναι Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Άρα το δεύτερο τρίμηνο του έτους του 2022. Το νούμερο που διαβάζουμε, ότι τελικώς στα δημόσια ταμεία από αυτή τη διαδικασία θα μπουν έως το Μάρτιο 390 εκατομμύρια, είναι σωστό? Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρωθούν οι υπολογισμοί, γιατί έχει παραδώσει το πόρισμα της η ΡΑΕ. Μένει επίσης να παραδοθεί και ποιες είναι οι έμεσες εκτόσεις που έχουν κάνει οι προμηθευτές, οι καθετοποιημένες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα από τα σταθερά τιμολόγια τα οποία διατήρησαν τους μήνες της κρίσης, αυτά τα οποία είχαν ξεκινήσει βέβαια πριν από την κρίση, έτσι. Mm-hmm. Και βεβαίως το τελικό ποσό το οποίο θα προσδιοριστεί, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα ανακτηθεί κατά 90%. Η Ελλάδα, να ξέρετε, ότι είναι η πρώτη χώρα η οποία θα προχωρήσει σε μια τέτοια μεγάλου και μεγέθους ανάκτηση από ιδιώτες και μη ιδιώτες, βεβαίως, παρόχους. Άρα είναι η πολιτική βούληση, είναι εκπεφρασμένη. Μένει τώρα να εξειδικευτεί και να προσδιοριστεί το ακριβές ποσό, και βεβαίως όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν. Είναι μια ενεργειακή κρίση. Τα ελληνικά νοικοκυρία αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και όχι μόνο, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ και δυσκολεύονται από τις τιμές ενέργειας. Θα πρέπει όλοι να συμμετέχουν. Το έχουμε κάνει ξεκάθαρο αυτό. Η εκτίμησή σας για τους επόμενους μήνες, επειδή σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαίρι, περιμένετε κάποια αποκλιμάκωση στις τιμές ή έτσι θα πάμε όσο διαρκεί ο πόλεμος? Θα έλεγα, κύριε, ότι είναι παρακινδυνευμένο κάποιος να εκτιμήσει ποια θα είναι η πορεία των χρηματιστηρίων της ενέργειας σε ό,τι αφορά τις τιμές φυσικού αερίου, πετρελαίου ή ακόμα και ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος μένεται. Δυστυχώς έχει χιλιάδες νεκρούς και πολλούς από αυτούς αμάχους, αλλά έχει επιπλέον και πολλές δυσμενείς συνέπειες στην οικονομία και κυρίως βεβαίως στα ενεργειακά προϊόντα. Στα διεθνώς εμπορεύσιμα ενεργειακά προϊόντα. Θα τραβήξει μάκρος, από ό,τι καταλαβαίνω. Άρα, κανείς δεν μπορεί να ξέρει, γιατί κανείς δεν ξέρει τη διάρκεια του πολέμου. Από εκεί και πέρα, εμείς όμως έχουμε προχωρήσει σε κάποιες δραστικές παρεμβάσεις. Η πρώτη που κάναμε ήταν ότι από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, πριν ακόμα ξεκινήσει ο πόλεμος, που τότε η ενεργειακή, η αύξηση των τιμών της ενέργειας ήταν απόρρια της πανδημίας, είχαμε ξεκινήσει και επιδοτούσαμε απευθείας λογαριασμούς του ρεύματος των νοικοκυριών μέχρι τις 300 πρώτες κιλοβατόρες, όπως ξέρετε, δηλαδή 7 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά. Πραγματικά σε αυτά είχαμε καταφέρει να απορροφήσουμε ένα 70-80% της αύξησης. Αλλά αυτό δεν έλυνε το πρόβλημα, και κυρίως δεν έλυνε το πρόβλημα σε αυτούς οι οποίες είχαν καταναλώσεις πάνω από 300 κιλοβατόρες το μήνα και που μπορεί να μην είναι μεγάλα σπίτια ή νοικοκυριά τα οποία είναι ανώτερης εισοδηματικής κλάσης, αλλά είναι φτωχά νοικοκυριά τα οποία χρησιμοποιούν ηλεκτρικά σώματα, τα οποία είναι πολύ ενεργοφόρα, για να θερμαίνουν το σπίτι τους. Ερχόμαστε λοιπόν και ανακοινώσαμε πριν λίγες μέρες ότι επιδοτούμε δηλαδή την αύξηση, την αυξημένη τιμή ενέργειας που πληρώσαν τους προηγούμενους μήνες από τον Δεκέμβριο μέχρι και τον Μάιο τα νοικοκυριά αυτά, πληρώνοντας το 60% της αύξησης. Άρα αυτά τα χρήματα θα δοθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στους δικαιούχους. Αναφέρομαι βέβαια πάντα για κύριες κατοικίες, για παροχές ηλεκτρικής ενέργειας κύριες κατοικίες. Επιπλέον έχουμε αυξήσει την επιδότηση για το μήνα Μάιο και Ιούνιο για τις 300 πρώτες κιλοβατόρες, αλλά και για τις μη κύριες κατοικίες και για τις καταναλώσεις πάνω από 300 κιλοβατόρες
κύριε Υπουργέ, έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Σας ακούμε με διακοπές. Ναι, με έχετε πάρει σε σταθερό βέβαια τηλέφωνο. Τώρα σας ακούμε πάλι καλά. Μόλις ναι. το πω, φτιάχνει. Θα ναι. το λέω. Λοιπόν, και λέω ότι από τον επόμενο, από 1η Ιουλίου, προχωρούμε σε μια θεσμική παρέμβαση, σε μια μεγάλη αλλαγή, όπου αποσυνδέουμε την τιμή φυσικού αερίου από την χοντρικοπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, βάζουμε ένα πλαφόν ουσιαστικά στην τιμή χοντρικής στη χώρα μας και βάζουμε εκεί πλέον και ένα επιπλέον πλαφόν στη λιανική, ώστε οι λογαριασμοί ρεύματος που θα έρθουν στους καταναλωτές, στους οικιακούς καταναλωτές, είτε για κύριες είτε για μη κύριες κατοικίες, να είναι σημαντικά χαμηλότεροι από αυτούς που είχαν το προηγούμενο διάστημα, ανεξαρτήτως, επαναλαμβάνω, κατανάλωσης πια. Άρα δεν θα είναι μόνο για τις 3 πρώτες κιλοβατόρες η παρέμβαση, θα είναι για το σύνολο της κατανάλωσης mm-hmm. και το ίδιο θα κάνουμε και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου και εκεί, μέσα από, από αυτή τη διπλή παρέμβαση, και στη χονδρική και στη λιανική, προσπαθούμε να απορροφήσουμε από την Ευρώπη, περίπου το 82% της αύξησης. Από την Ευρώπη περιμένουμε τελικά κάποιο σχέδιο βοήθειας προς τις χώρες μέλη, διότι είχαν πει ότι το κοιτάζουν. Σταμάτησαν να το κοιτάζουν, περιμένουμε τη σύνοδο κορυφής. Εσείς, επειδή μιλάτε με τους Ευρωπαίους συναδέλφους σας, τελικά θα κάνει κάτι η Ευρώπη ή ό,τι κάνει κάθε χώρα μέλος μόνη και της. Να προσθέσω σε αυτό, βλέπουμε ότι οι Γερμανοί ετοιμάζονται για ύφεση. Λένε ότι σε λίγο θα έχουμε ύφεση, κάντε οικονομία, μπορεί να μην καλύπτουμε τις ανάγκες μας το επόμενο εξάμηνο. Εμείς κάνουμε κάποιες προετοιμασίες πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Καταρχήν να σας πω ότι εμείς τον προηγούμενο Φεβρουάριο, εγώ κατέθεσα δηλαδή στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας Ευρώπης, με επιστολή που είχα στείλει προς τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Τίμερμανς, και την Επίτροπο Ενέργειας, την κυρία Σίμψον, επιστολή και στους ομολογούς μου, όλους τους υπουργούς ενέργειας των 27 κρατών μελών της Ευρώπης, όπου περιέγραφα δύο πράγματα. Περιγράφαμε ως ελληνική κυβέρνηση, πρώτον, τον μηχανισμό σταθεροποίησης και αποσύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο, και δεύτερον, την ανάγκη για τη δημιουργία ενός ταμείου, ενεργειακού ταμείου αλληλεγγύης, για να μπορέσει η Ευρώπη να στηρίξει εκείνα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρώπη καθυστέρησε, αλλά αυτή η καθυστέρηση φυσικά δεν μπορούσε να επιβαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά. Δηλαδή, μπορεί η Ευρώπη να καθυστερεί, αλλά δεν μπορούν να περιμένουν οι Έλληνες πολίτες. Και εμείς προχωρήσαμε και κάναμε αυτή τη διπλή παρέμβαση μέσα από πόρους που έχουμε εξοικονομήσει μέσα από πολύ ορθολογική. Ας μιλήσουμε για το μέλλον όμως. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ναι, η καθυστέρηση λοιπόν είναι καθυστέρηση. Okay. Συνεχίζουν να καθυστερούν απλώς και κάποια στιγμή κάτι θα κάνουν, ή υπάρχει περίπτωση να μην κάνουν και τίποτα. Εμείς συνεχίζουμε να πιέζουμε. Προς τα σύνδια, αλλά δεν έχετε κάποια ενημέρωση ότι κάτι ετοιμάζεται. Ακούσατε. Εμείς συνεχίζουμε και λέμε ότι χρειάζεται να αξιοποιηθούν, να δοθούν χρήματα. Ναι. Και έχουμε πει και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Αλλά, επαναλαμβάνω, εφόσον υπάρχουν αυτά τα χρήματα από την Ευρώπη, θα είναι πέρα και πάνω από αυτά που ήδη έχουμε ανακοινώσει. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός μας, ο κ. Μητσοτάκης. Ναι, είναι σαφές. Μα γι' αυτό ρωτάμε. Αυτά τα οποία ανακοινώσαμε είναι με δικά μας μέσα. Είναι με τις δυνατότητες του δικού μας προϋπολογισμού, που επαναλαμβάνω το Υπουργείο Εθνικής, το Υπουργείο Οικονομικών έχει κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και έχει δημιουργηθεί. Κύριε Υπουργέ, ας πάμε λίγο στο μέλλον. Από εκεί και πέρα τα επόμενα, ό,τι έρθει θα είναι επιπλέον από αυτά τα οποία δίνουμε εμείς. Ρωτήσαμε, οι Γερμανοί ετοιμάζονται για ύφεση, θα έχουν αυξημένα τιμολόγια στα καύσιμα. Κάνουμε εμείς κάτι γι' αυτό? Ακούστε, το θέμα της ύφεσης αφορά ολόκληρο τον πλανήτη και όχι μόνο την Ελλάδα. Δηλαδή, για την Ελλάδα με ενδιαφέρει όμως. Ο πληθωρισμός, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν ένα πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό? Όταν κάτι ακριβένει πολύ, στη συνέχεια έχετε μείωση της κατανάλωσης και αυτό στη συνέχεια μπορεί να έχει ως συνέπεια την ύφεση. Άρα, πάντα ο κίνδυνος από έναν έντονο και μακροπρόθεσμο, να το πω έτσι, πληθωρισμό είναι η ύφεση. Από εκεί και πέρα, το άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει η Γερμανία και ετοιμάζεται είναι η πιθανότητα να υπάρξουν αποκοπές, δηλαδή να υπάρξει διακοπή παροχής φυσικού αερίου προς τη Γερμανία από τη Ρωσία. Εμείς έχουμε φυσικά αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις, ακόμα και για αυτή την ακραία περίπτωση που η Ρωσία θα διακόψει την παροχή φυσικού αερίου προς την Ελλάδα. Έχουμε ανακοινώσει, είναι τέσσερις δράσεις. Το πρώτο είναι ότι διπλασιάζουμε την αποθηκευτική ικανότητα της ραβιστούσας της εγκατάστασης αεριοποίησης που έχουμε στην Αττική, βάζοντας μια νέα πρωτή δεξαμενή, η οποία το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθεί, τον επόμενο μήνα. Δεύτερον,
δίνουμε τη δυνατότητα σε 4 εργοστάσια φυσικού αερίου, εφόσον υπάρξει πρόβλημα στην ροή φυσικού αερίου, να λειτουργήσουν με ντίζελ, γιατί είναι εργοστάσια διπλού καυσίμου, άρα να μειώσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου. Το τρίτο είναι ότι η ΔΕΗ κατέστρωσε ένα σχέδιο ώστε να υπάρχει απαραίτητος λιγνίτης στις αυλές των λιγνητικών εργοστασίων, ώστε αυτά, εφόσον χρειαστεί, να συνεχίσουν ανεμπόδιστα να λειτουργούν και να παρέχουν λιγνητική ενέργεια. Και τέταρτον, συζητούμε με την Ιταλία να αποθηκεύσουμε εκεί στρατηγικά από θέματα φυσικού αερίου στις υπόγειες δεξαμενές στην Ιταλία, και με αντίστροφη ροή μέσα τον αγωγό ΤΑΠ να τα φέρουμε στην Ελλάδα, εφόσον αυτό κρυφθεί αναγκαίο. Στην Αλβανία, γιατί πάτε σήμερα? Είδα στο πρόγραμμά σας ότι θα είστε στα Τίρανα. Ξέρετε, σήμερα πραγματικά μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, στο μικρόφωνο. Ναι, ναι. Λέω, μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΕ, τον κύριο Μανουσάκη, τη ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, αλλά και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργεια, τον κύριο Ιωάννου, σκεφτόμαστε τα Τίρανα. Θα συναντήσω εκεί τους ομολόγους μου, υπουργούς υποδομών και ενέργειας και περιβάλλοντος, και βεβαίως ομολόγους των εταιριών που θα είναι μαζί μας, των διαχειριστών δηλαδή της Αλβανίας και της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας εκεί. Γιατί θα πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες συνεργασίας για να διασφαλίσουμε την επάρκεια εφοδιασμού και την ασφάλεια εφοδιασμού στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Είναι κάτι το οποίο κάνουμε ήδη προς τη Βουλγαρία. Αυτή τη στιγμή η Βουλγαρία, η οποία μας περισσεύει ρεύμα εμάς για να δίνουμε και στη Βουλγαρία και στην Αλβανία. Θα σας τα απαντήσω όλα. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι η Ρωσία έχει αποκόψει εντελώς τη ροή φυσικού αερίου προς τη Βουλγαρία. Σήμερα η Βουλγαρία το 70-80% του φυσικού αερίου που παίρνει πολλές ημέρες το λαμβάνει από τη χώρα μας. Εμείς αυτή τη στιγμή στηρίζουμε την Βουλγαρία με επάρκεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Ναι, επίσης η Αλβανία έχει πάρα πολλά υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Ένα 70% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει προέρχεται από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, και το καλοκαίρι που πέφτει το επίπεδο και στάθμη του νερού έχουν μερικές φορές σημαντικό πρόβλημα στην επάρκεια εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια. Το θέμα λοιπόν της ενεργειακής ασφάλειας πρέπει να πούμε ότι δεν είναι... Πρέπει να μιλάτε πιο κοντά στο ακουστικό, γιατί όταν απομακρύνεστε χαλάει η γραμμή. Μιλάω πολύ κοντά στο ακουστικό. Τώρα σας ακούμε. Με ακούτε τώρα? Ναι. Τώρα σας ακούμε πάλι. Ναι. Κάποιο πρόβλημα έχει η γραμμή σας. Ωραία. Πείτε μας και κάτι τελευταίο, πολύ σημαντικό, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Με τα καύσιμα τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Συνεχίζουμε την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ώστε να έχει αυτή τη μείωση κατά 15 περίπου λεπτά η τιμή της ακρίβειας. Συνεχίζεται και το σχήμα με την επιδότηση στη βενζίνη μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, και όσο διαρκεί αυτή η κρίση θα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε την αίσθηση ότι είναι, όπως καταλαβαίνετε, η ηλεκτρική ενέργεια και οι λογαριασμοί εκεί, γιατί είναι πολύ ανελαστική η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, είτε το χειμώνα για να θερμάνει κάποιος στο σπίτι του, είτε το καλοκαίρι για να το κλιματίσει. Είναι θέμα υγιεινής δηλαδή και βιωσιμότητας του νοικοκυριού. Από εκεί και πέρα, και ότι μέσα από την δημοσιονομική δυνατότητα που έχουμε θα στηρίζουμε όσο μπορούμε και το θέμα της αύξησης των καυσίμων. Έχουμε την αίσθηση ότι στις αντλίες έχουν αυξήσει πάρα πολύ την τιμή των καυσίμων μόνοι τους, και δεν υπάρχουν έλεγχοι. Δηλαδή, υπάρχει κερδοσκοπία δηλαδή. Είμαστε από τις πρώτες θέσεις σε όλη την Ευρώπη. Ακούστε, καταρχήν γίνονται συνεχώς έλεγχοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το αρμόδιο Υπουργείο για να... Όχι, δεν σας ακούμε καλά. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα δυστυχώς. Πρέπει να διακόψουμε, γιατί θα το επαναλάβουμε τη συζήτηση μια άλλη στιγμή, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.